απόσπασμα από τις ιστορικές χθεσινές εργασίες της Ήρας στο τεκτονικό μέγαρο Πειραιά μετά από 6 μήνες καραντίνας. Είπαμε από αυτό και σήμερα μας δίνεται πάλι η ευκαιρία μετά από όλο αυτό τον καιρό να ξαναβρεθούμε σπίτι μας. Αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος και ιδιαίτερα χαρούμενος. Το ευχαριστώ είναι λίγο στον κρατιότατε σε εσάς για τους όλους αυτούς τους κόπους που έχουν καταβληθεί όλη αυτή την περίοδο για να μπορέσουμε όλοι εμείς να βρισκόμαστε σε πολύ τακτικά χρονικά διαστήματα μέσω της Ακαδημίας μας, αλλά και ιδιαιτέρως για την επίτευξη της πραγματοποίησης των σημερινών εργασιών, που όλη η προεργασία, η εγκατάσταση όλων αυτών των τεχνολογικά απαραίτητων για τη σημερινή δουλειά εφαρμογών, βεβαίως θερμές ευχαριστίες οφείλονται και στον κρατεό αδελφό Ιωάννη Πασχαλίδη, που βλέποντας από κοντά την όλη αυτή την ώρα, από τις 5 η ώρα που είμαστε εδώ, την προσπάθεια και, και τον κόπο, ένα ευχαριστώ είναι λίγο. Οι εργασίες πρέπει να γίνονται στο σπίτι μας, καθώς επίσης και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κρατεό αδελφό, τον μέγα της αυροφύλακα, τον Μιχάλη τον Παχαστά, που σε ό,τι τους ζητήσαμε μας διευκόλυνε και το έχουμε αυτή τη στιγμή στη θέση του, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτε, σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα από τότε που σταματήσαν οι προηγούμενες εργασίες μας, που ήταν στις 12 Φεβρουαρίου. Οι εργασίες μας, αδελφοί μου, πρέπει να γίνονται σπίτι μας. Και το σπίτι μας είναι αυτό εδώ. Είναι ο ναός στο πειραϊκό μέγαρο του αρχαίου και αποδεδειγμένου σκοτικού τύπου. Αυτό είναι το σπίτι της Ήρας μας. Και όπως ήταν το εργαστήριό μας το πρώτο που εγκαινίασε με εργασίες σε τέταρτο βαθμό μουσικού δασκάλου, η λειτουργικότητα αυτού εδώ, αυτού του ναού, έτσι και σήμερα αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής που επανερχόμεθα, έστω και λίγοι σήμερα εδώ, σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις των νόμων,